Καλό καλοκαίρι και επίσημα. Σας κάνω μία ανάλυση του τι συνέβη τον πρώτο μήνα μέσα στο κονκλάβιο, πώς έβγαλα τα πρώτα μου χρήματα μέσα από το κονκλάβιο και να σας δείξω και πολλές επιτυχίες που σημειώθηκαν μέσα στην πλατφόρμα. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι είχα μια ιδιαίτερη χαρά όταν είδα ότι ο Discord server άρχισε να γιγαντώνεται. Θέλετε να μάθετε γενικότερα για κρύπτο, είτε να μπείτε και στο κονκλάβιο, να μπείτε στο σερβερ του Discord του Αγλέωρας TV, είναι κάτω στην περιγραφή. Σας στέλνουμε παρέα εκεί πέρα για να τα λέμε και πιο καθημερινά. Γίνονται και calls 2-3 φορές τη βδομάδα, 4 κλπ. Η Βρόνο έχει αρχίσει και είναι καλοκαίρι. Πάνω στην εκπαίδευσή μου λοιπόν, βλέπω να γράφεται μια είδηση για ένα κρυπτονόμισμα το οποίο λειτουργεί για να δημιουργήσει βασικά, έχει utility δηλαδή, μία εφαρμογή για να παίζεις πόκερ. Μπορείς να παίξεις πόκερ κάνοντας φυσικά και κατάθεση χρημάτων, αλλά έχει καθημερινά δωρεάν τουρνουά, τα οποία αν κερδίσεις ή πάρεις κάποια θέση πληρωμής, κερδίζεις τέθερ, δηλαδή κρυπτονομίσματα αντιστοιχίας του αμερικανικού δολαρίου. Εγώ στο πόκερ καλώς παίζω ρε παιδί μου, δηλαδή ξέρω και λέω, γράφω μήνυμα όταν βλέπω κάποιο παιδί που το ανέβασε αυτό. Του λέω: μπορώ να παίξω κι εγώ ή πρέπει να κάνω κατάθεση. Και μου λέει: όχι, μπορείς να παίξεις άμα γνωρίζεις τα βασικά από πόκερ, παίζεις τα δωρεάν τουρνουά και άμα κερδίσεις παίρνεις κάποια λεφτά. Μπήκα λοιπόν στο πρώτο μου τουρνουά, το οποίο μοίραζαν prize pool 200 δολάρια συνολικά και πήρα την πρώτη θέση. Πήρα 80 δολάρια νομίζω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, να σας πω ότι μέχρι και σήμερα συνεχίζω να παίζω τα τουρνουά, τα free roll που έχουν μέσα στην πλατφόρμα αυτή και έβγαλα και ακόμα ένα ποσό της τάξης πάνω από 100 δολάρια τέλος πάντων, τα οποία θα μου πει κάποιος τώρα από εσάς, τι σχέση έχουν αυτά με τα κρυπτονομίσματα? Δεν έχουν σχέση, αλλά είναι ένα budget που κερδίθηκε λόγω του κονκλάβιο. Οπότε τα πρώτα μου χρήματα λοιπόν βγαίνουν μόλις τις πρώτες μέρες της εκπαίδευσής μου, δηλαδή μόλις μπήκαμε στο κονκλάβιο, καταφέρνω, βρίσκω έναν τρόπο παράπλευρο, όχι των κρυπτονομισμάτων, και βγάζω τα πρώτα μου χρήματα. Έβγαλα αρκετά χρήματα που δηλαδή μέσα σε λίγες μέρες πήρα πίσω τα 100 ευρώ που έδωσα για την εγγραφή μου στην πλατφόρμα. Τελειώνοντας λοιπόν την εκπαίδευσή μου, έπρεπε να αποφασίσω σε ποια νομίσματα θα κάνω τις πρώτες επενδυτικές μου κινήσεις. Είχα παρατηρήσει ότι για αρκετές μέρες κάποια παιδιά τα οποία είχαν πιο έντονη δραστηριότητα, ήταν πιο active μέσα στο κονκλάβιο, αναφέραν ένα νόμισμα, το Pepa. Πριν πάμε στο Pepa, να σας αναλύσω ότι υπάρχουν δύο κυρίως πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων, το Binance Smart Chain και το Ethereum Smart Chain, τα οποία, αν θέλουμε να τα διαχωρίσουμε στο μυαλό μας, αν κάποιος δεν γνωρίζει, είναι ότι στο Binance Smart Chain είναι όλα πιο φτηνά. Δεν έχει τόσους ψηλούς φόρους συναλλαγής, αλλά είναι και πιο φτηνό το νόμισμα, δηλαδή δεν έχει τόσα λεφτά πάνω του. Τα market cap δηλαδή των νομισμάτων είναι πιο μικρά, γιατί δεν παίρνουν τόσο δυνατά πορτοφόλια συνήθως, όχι πάντα. Στο Ethereum, απ' την άλλη, για κάθε φόρο συναλλαγής μπορεί να σου κρατάει 30, 20, 50, 100 ευρώ. Δηλαδή δεν μπορείς να μπεις αν δεν έχεις χτίσει ένα πορτοφόλι καλό. Άρα, ό,τι σας αναφέρω σε αυτό το βίντεο είναι για το Binance Smart Chain. Γιατί εγώ, σαν αρχάριος, έμπαινα να κάνω κινήσεις μόνο στο Binance Smart Chain για να χτίσω σιγά-σιγά το πορτοφόλι μου. Αποφάσισα λοιπόν να πάρω το Pepa. Το Pepa, τη στιγμή που το επένδυσα εγώ, ήτανε το market cap του στο 1,5 εκατομμύριο market cap. Κάποιος θα πει ήταν αρκετό για το Binance Smart Chain, αλλά έβλεπα ότι υπήρχε μια δραστηριότητα, τα παιδιά γράφανε, το πήρα χωρίς πολύ καλή δικιά μου έρευνα να σας πω την αλήθεια, το οποίο είναι λάθος μου εν μέρη, αλλά έβλεπα ότι υπάρχει μια έντονη δραστηριότητα μέσα στο κονκλάβιο γύρω από το Pepa και είπα ok, ας βάλω τα πρώτα μου χρήματα εκεί πέρα να δω πώς θα πάει. Το Pepa μετά από καμιά εβδομάδα περίπου από τη στιγμή που το αγόρασα εγώ, μπήκε και σε κάποια ανταλλακτήρια, έκανε καλές κινήσεις, παρακολουθούσα και το Telegram, κατάλαβα τι θα πει ένα νόμισμα να έχει καλό community για να τα ανεβάζει. Μου δίδαξε πάρα πολλά σαν πρώτο νόμισμα στο οποίο επένδυσα. Κατάφερε και πήγε στα 7,5 εκατομμύρια market cap. Κατάφερε πήγε και μέχρι τα 9, εγώ στα 7,5 εκατομμύρια market cap πούλησα. Δηλαδή πενταπλασίασα τα χρήματά μου. Νιώσα πάρα πολύ χαρούμενος, μπορώ να πω ότι άρχισα να κάνω κάποιες πολύ βιαστικές κινήσεις. Με έπιασε ένα μικρό αίσθημα τζόγου, ότι εντάξει, αλλά δεν μου δίδαξε ένα μάθημα. Δεν πήρα ένα κακό μάθημα, ενώ θα έπρεπε ίσως. Και ξεκίνησα να κάνω κάποιες βιαστικές κινήσεις, τρώγοντας και κάποιες φάπες. Οι φάπες
έπρεπε να έρθουν για να καταλάβω ότι δεν είναι επειδή είδα κάποιον που μπήκε σε ένα νόμισμα πρέπει όλοι να πηγαίνουν βάσει αυτού. Συνέχεια είχε το Πεπίτο. Δημιουργήθηκε δηλαδή ένα meme coin το οποίο αντιπροσώπευε το μικρό Πέπε, το Πεπίτο, το οποίο επίσης το είδαμε στο Κονκλάβιο, να αναγράφεται δηλαδή στο chat των αρχάριων συχνά και μπήκα να κάνω τη δικιά μου έρευνα. Με πολύ πολύ μικρές γνώσεις που είχα τότε, αποφάσισα ότι θα μπω στο Πέπε και μπήκα. Είναι το πρώτο νόμισμα με το οποίο μπήκα με δικιά μου βούληση ότι όντως θα ανέβει και ότι όντως είχα στρατηγική ότι είπα ότι εγώ θα μπω εδώ να κάνω τετραπλασιασμό των χρημάτων μου και να φύγω. Δηλαδή τι έκανα, μπήκα στις 100.000 market cap, πήγε στις 400 σχετικά γρήγορα μες την ίδια μέρα και πούλησα. Λάθος αποδείχθηκε εν τέλει, καθώς έφτασε μέχρι και το 1 εκατομμύριο market cap. Δηλαδή αν δεν πουλούσα θα κάνει επί 10. Παράλληλα όλα αυτά που βλέπετε δεξιά και αριστερά μου να βγαίνουν είναι νίκες από παιδιά μες στο κονκλάβιο, οι οποίοι όταν κερδίζουν ας πούμε κάποια λεφτά, τα αποστάρουν και αυτά υπάρχει σε ένα ειδικό κανάλι των νικών. Οπότε όποιος μπει μες στο κονκλάβιο θα τον παρότρινα ταυτόχρονα με την εκπαίδευσή του να μπει στο κανάλι με τις νίκες, να βλέπει τι μπορεί να επιτύχει. Αμέσως επόμενο νόμισμα το οποίο κατάφερα να κερδίσω ήταν το Red Flocky CEO. Εδώ δεν θα σας κρύψω ότι ήταν λάθος η έρευνά μου, καθώς εντυπωσιάστηκα από το team του Flocky, ότι αναγράφαν ότι εμείς έχουμε κάνει στο παρελθόν 7.500 επί και 5.500 επί και ξέρω εγώ και 550 επί, πολύ φαφλατοσύνη, η οποία όμως στα τότε αρχάρια μου μάτια, πιο αρχάρια από τώρα και τώρα αρχάρια είναι, αλλά φάνταζε wow, ότι βρήκαμε την πηγή του χρυσού, εδώ θα βγάλουμε λεφτά. Το αποτέλεσμα να γίνεται το εξής, να βάζω ένα ποσό χωρίς να έχω στρατηγική για exit point. Κατάφερε αυτό το νόμισμα και έκανε τουλάχιστον επί 4 από τη στιγμή που μπήκα εγώ. Δεν πούλησα ποτέ, δεν ήξερα πότε θα πουλήσω. Δηλαδή όσο αυτά τώρα σας τα λέω, στα σκέφτομαι μετά. Έτσι, δεν είχα πει ότι στον εαυτό μου ότι μπαίνω με αυτό το σκοπό. Και τι συνέβη, το Red Flocky CEO ανέβηκε, πήγε πολύ ψηλά, ανέβηκε και παραπάνω. Και μετά όμως, κάποιες αναποδίες συνέβησαν, τέλος πάντων, είναι λίγο πιο τεχνική ανάλυση το γιατί έπεσε μετά. Και το νόμισμα μηδένισε. Μια έξυπνη αγορά κατέληξε σε μια ηλιθιότητα. Ο λόγος που σας τα λέω όλα αυτά είναι γιατί έχουν μπει πάρα πολλά καινούρια παιδιά μέσα εδώ, μέσα από το κανάλι στο Κονκλάβιο. Με κάποιους μιλάω, κάποιοι καταφέρουν να τα πάνε λίγο καλύτερα, κάποιοι όχι. Έχουν μπει ας πούμε μια εβδομάδα τώρα και μου λέει δεν έχουμε βγάλει τίποτα. Θέλω να τους πω ότι καταρχάς σας το είπα και στο πρώτο βίντεο, μη βιάζεστε να βγάλετε χρήματα, θα έρθουν αυτά. Και κατά δεύτερον, όταν θα μπείτε σε ένα νόμισμα, μπείτε με στρατηγική. Δηλαδή από τα νομίσματα που σας ανέφερα μέχρι στιγμής, η πιο έξυπνη στρατηγική μου ήταν στο Πεπίτο, στο οποίο μπορεί να βγάλα και τα λιγότερα χρήματα από τα υπόλοιπα, έτσι. Μετά ήρθε ένα νόμισμα, ήρθε το Trump CEO, ένα νόμισμα δηλαδή βασισμένο στο hype του Donald Trump, του πρώην Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο κατάφερε, έκανε ένα 3 επί, πολύ ωραίο, μας πλήρωσε. Εκεί βέβαια εγώ δεν πήρα όλο το 3 επί, πήρα ένα μερίδιο του επί, δηλαδή τράβηξα το αρχικό μου κεφάλαιο και ένα κέρδος, έκανα κάτι το οποίο κάνει συνήθως ο Δαμιανός μέσα στο κονκλάβιο. Όταν τριπλασίασα τα χρήματά μου, πήρα το 1,5, δηλαδή πήρα το αρχικό μου και λίγο κέρδος και το άλλο το άφησα για να φύγει για Θεό. Δεν έφυγε ποτέ για Θεό φυσικά, μηδένισε, αλλά ήττα δεν ήταν γιατί είχα πάρει το ποσό μου πίσω και είχα πάρει και ένα μερίδιο από τη νίκη. Και φτάνουμε στο τελευταίο πολύ δυνατό νόμισμα λοιπόν, μέσα στο κονκλάβιο για τον πρώτο μήνα, ξαναλέω, που ήμουν μέσα. Τώρα αυτή τη στιγμή διανύω τον δεύτερο. Το οποίο ήταν το NUT. Πρέπει να μπείτε στο Telegram του NUT. Μιλάω για το Binance Smart Chain πάντα. Να μπείτε στο Telegram του NUT και να δείτε τι θα πει δυνατό νόμισμα και δυνατό community στο Binance Smart Chain. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Μιλάμε για μια κοινότητα φωτιά. Να φεύγουν, να κάνουν tweets, να κάνουν διαγωνισμούς. Ποιος θα κερδίσει, όσο πιο πολύ γράφεις να κερδίζεις ευρώ και νομίσματα. Είχα μπει στο NUT στις 100.000 market cap. Παρέθεση, το NUT έφτασε μέχρι και 12 εκατομμύρια. Μπορείτε να καταλάβετε ποιο αυτό. 120 επί. Κάνα έναν τριπλασιασμό, πήρα ένα ποσό και μετά το είχα ξεχάσει το νόμισμα για 2 μέρες, 3. Φανταστείτε ότι μου είχε διαγραφεί από το μυαλό. Το είχα βρει στην αρχή σαν ένα νόμισμα τύπου ότι μπαίνεις, βγάζεις, φεύγεις, γεια σας. Όχι μακροχρόνια. Μετά από 3 μέρες λοιπόν συνειδητοποιώ ότι το NUT είναι στο 1,5 εκατομμύριο market cap. Σαν να μπαίνω λοιπόν στο NUT στο 1,5 εκατομμύριο market cap. Δηλαδή κάποια πώληση που έκανα νωρίτερα ήταν τέρμα λάθος.
Μπαίνω λοιπόν στο 1,5 εκατομμύριο και βγαίνω ξανά στα 6. Άρα κάνω άλλο ένα 4 επί. Πάλι λάθος, θα πει κάποιος, γιατί το νουτ μπορούσε να φτάσει και παραπάνω όπως και έφτασε. Δηλαδή ασχολήθηκα, διάβασα, απέτυχα, νίκησα, είδα γιατί απέτυχα, είδα γιατί νίκησα. Overall βγήκε ένα ποσό πάνω από 1000 ευρώ, ναι, αλλά δεν είναι αυτός, δηλαδή και να μην έβγαινε και να έχανα, ας πούμε, να μην, θα έπρεπε να ψάξεις γιατί έχασες, τι έκανες λάθος, ποιο ήταν αυτό το οποίο δεν πρόσεξες και πρόσεξαν άλλοι, που κάνουν καλύτερα από σένα δηλαδή. Μόνος σου δεν μπορείς να το καταφέρεις αυτό, παιδιά. Οι πληροφορίες όλες είναι εκεί στο ίντερνετ, ναι, μπορεί ο καθένας να μπει και να πει, για ποιο λόγο να κάτσω ρε Παύλο να μπω στο κονκλάβιο να πληρώσω 100 ευρώ, μπορώ να τα ψάξω και μόνος μου. Έλα στο Discord server. Ψάξ τα μόνος σου, ασχολήσου και γίνε εξίσου καλός. Θα είσαι ακόμα μεγαλύτερος μάγκας. Αλλά είναι δύσκολο, μπρο. Ειδικά άμα έχεις μια δουλειά ή κάποιες ασχολίες μέσα στη μέρα σου, δεν γίνεται. Τελεία. Δεν γίνεται αυτό. Εγώ δουλεύω όλη μέρα και δεν θα μπορούσα ποτέ να το κάνω. Εντάξει, το κονκλάβιο μου δίνει ένα πάτημα. Γυρνάω το βράδυ λοιπόν, βλέπω τα chat, βλέπω με τι ασχολούνται, βλέπω τι κάνουν, πράττω αναλόγως. Να σας πω ότι αυτό το μήνα που τρέχει, ξεκίνησα, βούτυξα λίγο στα βαθιά, μπήκα στο Ethereum Smart Chain. Αυτά θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Αυτό το μήνα θα πει κανένας που θέλει να ασχοληθεί, έχει καλύτερο πορτοφόλιο από μένα, τι συνέβη ρε Παύλο στο Ethereum Smart Chain. Αυτά συνέβηκαν στο Ethereum Smart Chain. Επί 40 στο ένα, επί 6 στο άλλο, επί 15 στο άλλο, της πουτάνας. Αλλά δεν πρέπει να σε συνεπάρει το συναίσθημα. Δεν πρέπει να πεις, όχι, εκεί βγάζουν λεφτά, πάω κι εγώ εκεί πέρα. Θα βάλεις μια κατρακύλα, δυο, και μετά τι κάνεις. Θα φας δυο κατρακύλες καλές στο Ethereum λοιπόν, θα μπεις και μετά. Όταν στο τρίτο θα κάνουν το 40 επί και εσύ δεν θα έχεις, να πάρεις το 40 επί. Είναι δύσκολα όλα αυτά που λέω για κάποιον που δεν έχει διαβάσει την εκπαίδευση και δεν ασχολείται. Ελάτε στο Discord server. Να φανταστείτε ότι προχθές στο Discord server ένα παιδί που δεν είναι καν μες στο κονκλάβιο νομίζω, ασχολείται μόνος του, ξεκίνησε να ασχολείται κανένα δυο μερούλες και μας έστειλε ένα νόμισμα το οποίο έκανε 33 επί στο Ethereum. Που σημαίνει ότι για να μπει σε Ethereum θέλει να βάλεις τουλάχιστον 100, έτσι. Άρα 3.300. Εγώ φυσικά κοιμόμουν εκείνη την ώρα. Αυτό για τα φιλαράκια μου, με δίνανε φάπες όλη μέρα επειδή κοιμόμουν την ώρα εκείνη. Λοιπόν, κοιμόμουν και δεν το πήρα. Οπότε, μάγκες, όσοι είστε μέσα, υπομονή, επιμονή, οι νίκες θα έρθουν και πιστέψτε με, όταν η νίκη θα είναι δικιά σας, από δικιά σας έρευνα, δικό σας νόμισμα, και όχι επειδή σας το πω Παύλος, ο Κώστας, ο Μίτσος, ο Γιάννης, ο Δαμιανός, θα καβλώσετε τότε. Όσον αφορά το κομμάτι τώρα, γιατί έχεις link τέτοιο και αυτά, όταν ζητούσαμε member κράζατε, τώρα κάνουμε affiliate πάλι κράζετε, άντε και γαμηθείτε. Όταν μπήκα λοιπόν στο κοκλάβιο τις πρώτες μέρες, δόθηκε ένα σήμα. Εγώ ήμουν πολύ καινούριος, ήταν μόλις δύο μέρες που είχα μπει στο κονκλάβιο και έρχεται ένα σήμα για ένα NFT. Από ένα καινούριο project δηλαδή που θα ξεκινούσε από το Σικάγο, το Mad Lads. Και κόστιζε 106,9 σολάνα, 7 σολάνα περίπου τέλος πάντων, το οποίο αντιστοιχούσε εκείνη την περίοδο σε 140 δολάρια. Εγώ έστειλα μήνυμα τον Δαμιανό και του είπα, φίλε, εγώ δεν ξέρω, ακόμα δεν έχω, δηλαδή μόλις είχα ξεκινήσει να διαβάζω. Να το πάρω. Αξίζει. Δηλαδή, δεν είμαι παιδάκι να σου πω, γιατί το πήρα και έχασα λεφτά. Αν πιστεύεις ότι αξίζει, εγώ θα το πάρω. Και η απάντησή του ήταν, ευκαιρίες υπάρχουν αμέτρητες, μην βιάζεσαι, κάνε την εκπαίδευσή σου και οι νίκες θα έρθουν. Δεν το πήρα λοιπόν αυτό, το NFT, το οποίο NFT μια εβδομάδα μετά το minting, δηλαδή μετά από τη δημιουργία του, όποιος το αγόραζε, είχε καθαρό κέρδος πάνω από 1000 δολάρια. 10 μέρες πιο πριν να είχα μπει και να είχα τελειώσει την εκπαίδευσή μου, θα ήμουν συν ένα χιλιάρικο επάνω, καθαρό μόνο από ένα σήμα του Δαμιανού. Έτσι. Άρα, το από Δευτέρα μπορεί να είναι μοιραίο. Γενικότερα στη ζωή. Ό,τι θες να κάνεις, πάρ' την απόφαση τώρα και μην χάσεις και εσύ αυτό το χιλιάρικο όπως το έχασα εγώ, γιατί μπορεί αύριο μεθαύριο να έρθει ένα σήμα. Και επειδή εσύ δεν έχεις κάνει την εκπαίδευσή σου, δεν θα το αγοράσεις. Και επειδή δεν θα το αγοράσεις, να μην πάρεις και αυτά τα λεφτά. Αυτό ήταν το βίντεο. Τώρα μπορεί να κλείσει που σας είπα και το σήμα. Είδατε και εδώ πέρα τις νίκες των παιδιών που το αγοράσαν αυτό το NFT, που ήταν πιο έμπειροι και
την κάνανε την κίνηση. Εγώ δεν την έκανα δυστυχώς. Άλλη μια φάγω στον εαυτό μου. Αλλά, whatever. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.